Σε μια εξέλιξη τη τελευταία στιγμή, διότι έχουμε αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών, ναι, Γιάννη. Ναι, για όλα όσα έχουν συμβεί τι τελευταίε μέρε σε διπλωματικό επίπεδο, Απόστολε ε, και αφορούν ε, τι απελάσει ε, Ρώσων διπλωματών. Αν δεν κάνω λάθο. Λοιπόν, να κάνουμε μόνο Συντηρίζει μια διόρθωση έλεγα... στο Σούπερ παρακαλώ. Μπράβο, ναι, ναι, το οργισμένο. Θα έλεγα Έλα. ότι συντηρεί την ένταση η Αθήνα με τη <coughs> Μόσχα. Είναι η πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών μετά τι απελάσει. Ελλήνων μελών τη διπλωματική αποστολή από τη Μόσχα. Θυμίζω ότι μέχρι στιγμή είχαμε μόνο διπλωματικέ πηγέ, είχαμε διαρροέ δηλαδή. Αυτή ναι. τη φορά έχουμε μια σελίδα ολόκληρη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σταχυολογώ δύο-τρία βασικά σημεία τη ανακοίνωση. Πρώτον, για πρώτη φορά η Αθήνα απαντά στην uh, Μόσχα ότι φαίνεται πως δεν έχει αντιληφθεί ε, τις θέσεις αρχών της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από τότε που, λέ, διαβάζω ανακοίνωση, πολεμά ως σύντροφος ενόπλης της Τουρκίας και της παρέχει σειρά διευκολύνσεων στον τομέα της ασφάλειας. Δείχνει η Ρωσία δηλαδή να απομακρύνεται σταθερά από θέσει που αρμόζουν στο επίπεδο φιλία και συνεργασία που χαρακτηρίζει τι σχέσει Ελλάδα και Ρωσία εδώ και 190 χρόνια. Πρώτο στοιχείο λοιπόν που κρατάμε την, ουσιαστικά το γεγονό ότι η Αθήνα πλέον δείχνει προ το κομμάτι τη Τουρκία και την στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών. Mm. Το δεύτερο σημείο. Σε αυτά τα πλαίσια, πρέπει να διαβάσει κανεί την κίνηση τη Ρωσία να προβεί σε απελάσει στελεχών τη ελληνική πρεσβεία στη Μόσχα. Αυτό που επαναλάμβανε τι τελευταίε μέρε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι ενώ οι απελάσει που έκανε η Αθήνα των Ρώσων διπλωματών έγιναν με βάση συγκεκριμένα στοιχεία και αποδείξει, η Ρωσία, η Μόσχα στην ουσία απάντησε χωρί αποδείξει, απάντησε απλά. Κάνοντα αντίπεινα. Το τρίτο στοιχείο, λέει η ανακοίνωση, θέλουμε να θυμίσουμε στου φίλου Ρώσου ότι καμία χώρα στον κόσμο δεν θα ανεχόταν απόπειρε πρώτον εξαγορά κρατικών αξιωματούχων, δεύτερον υπονόμευσης εξωτερική πολιτική και τρίτον. Παρεμβάσεις στο εσωτερικό τη χώρα. Σε της υψηλότατου τόνου η ανακοίνωση έτσι, του ναι, ναι, Υπουργείου του Εξωτερικών. Ναι, συνεχίζει ακριβώ. Και είναι φανερό, λέει, συνεχίζω ένα τελευταίο κομμάτι τη ανακοίνωση, ότι α, υπάρχει μια μερίδα Ρώσων, ευτυχώ μειοψηφική, που νομίζει ότι μπορεί να κινείται στην Ελλάδα χωρί να σέβεται νόμου και κανόνε. Ακόμα και να εκτοξεύει απειλέ, η ελληνορωσική φιλία επιτάσσει την εγκατάλειψη mm -hmm. τέτοιων αντιλήψεων, λέει η ανακοίνωση Μάλιστα. του Υπουργείου Εξωτερικών. Επαναλαμβάνω σε πολύ σκληρού. Τόνουσε πολύ, α, συντηρεί αυτή την ένταση. Θα τη ήθελα να σα ρωτήσω το εξή: Υπήρχαν κάποιε πληροφορίε, δεν ξέρω αν έχουν επιβεβαιωθεί, ε, γι' αυτό υπήρχε και η, 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 η ρωσική αντίδραση. Αν θέλει, για το γεγονό ότι η Αθήνα είχε, ε, είχε μπλοκάρει ή δεν είχε χορηγήσει βίζα σε Ρώσου κληρικού. Ισχύει κάτι τέτοιο, είχε υπάρχει κάποια φε... απάντηση από την Αθήνα γι' αυτό. Λοιπόν, στην ανακοίνωση δεν γίνεται κάποια αναφορά στο πρόσφατο, στο πολύ πρόσφατο, στο χθεσινό ουσιαστικά περιστατικό για το γεγονό ότι δεν ακριβώ αρνήθηκε η ελληνική πρεσβεία να χορηγήσει την Βίζα, αλλά έδωσε για ένα διάστημα πολύ λίγων ημερών σε Ρώσου κληρικού. Δεν υπάρχει επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι όμω ακόμη ένα επεισόδιο μέσα σε αυτή τη σειρά των ναι. επεισοδίων που έχουμε με την Μόσχα εδώ και ένα μήνα περίπου από τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, από τότε που η Αθήνα απέλασε πρώτη τους δύο Ρώσους διπλωμάτες και απαγόρευσε την είσοδο σε κάποια άλλα μέλη της διπλωματικής αποστολής. Χθε ήταν αυτό το τελευταίο επεισόδιο και σήμερα ήρθε η ανακοίνωση αυτή από το Υπουργείο Εξωτερικών που ξαναλέω ότι συντηρεί πλέον α, μια ένταση με σε, την σε Μόσχα. Ασυνήθιστα δείχνει, υψηλούς τόνους, α, πάντως, σε ασυνήθιστα υψηλού τόνου πάντω. Σε πολύ υψηλού τόνου και δείχνει μάλιστα και, σε μια, και μια συντήρηση. Α, συντηρεί την ένταση αλλά δείχνει και προ την πλευρά τη Τουρκία πλέον τον, στο, στο, στον τρόπο με τον οποίο η Μόσχα έχει μάλιστα. αποφασίσει να κινηθεί σε ένα άλλο πεδίο αυτή στην εργασία με την α, Τουρκία. Uh, δεν είδαμε την αποκλιμάκωση που περιμέναμε, να το πω έτσι, uh, μετά, από την, μετά από τα επεισόδια που είδαμε το τελευταίο διάστημα. Αντίθετα, βλέπουμε mm -hmm. ότι η Αθήνα απαντά στο, στο ίδιο σε ένα πολύ σκληρό uh, τόνο απέναντι στη Μόσχα. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πολύ Απόστολε